Να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέλιο Λάμπρου. Κύριε Λάμπρου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Συμμετέχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Είστε εκπρόσωπος, είστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Είστε η παράταξη η οποία καταψήφισε πριν από, νομίζω, 11 Μάη μέσα στον κορονοϊό. Ήταν αυτή η συνεδρίαση του λεγόμενου Μεγάλου Περιπάτου. Ναι, με τηλεδιάσκεψη ήταν ακόμα τότε. Μάλιστα. Ο λόγος για τον οποίο εσείς τοποθετήστε αρνητικά απέναντι σε αυτό το σχέδιο έχει να κάνει με τη συνολική σας θέση για το ποια πρέπει να είναι ή αν πρέπει να υπάρξει τέτοιου τύπου αναμόρφωση στην Αθήνα? Έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σχέδιο? Εξηγήστε μας, κύριε Λάμπρου. Κοιτάξτε, παρεμβάσεις στην Αθήνα χρειάζονται να γίνουν και γίνονται και έχουν γίνει και κατά καιρούς. Ας πάρουμε παράδειγμα την Αποστόλου Παύλου και την Διονυσίου Αεροπαγίτου το 2002, λίγο πριν την Ολυμπιάδα. Ένας τεράστιος πεζόδρομος, ήταν το παράδειγμα της Ερμού τη δεκαετία του 90-2000, το παράδειγμα του Ψηρή, το παράδειγμα του Γκαζιού. Υπάρχουν δηλαδή πολλές παρεμβάσεις που γίνονται στην Αθήνα κατά καιρούς και οι οποίες έχουν ένα αποτέλεσμα κάθε φορά. Εμείς λοιπόν έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για το τι έργα χρειάζονται στην Αθήνα. Φυσικά ορισμένα από τα έργα που προτείνονται και από τη διοίκηση Μπαγκογιάννη θα μπορούσαν να γίνονται αποδεκτά, αν ήταν όμως σε μια κατεύθυνση ολοκλήρωσης της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των λαϊκών στρωμάτων, αν θα ξεκίναγε δηλαδή με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των μέσων μαζικής μεταφοράς, την πύκνωση του δικτύου των δρομολογίων, την αύξηση του προσωπικού τους, τη δημιουργία νέων πλατιών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ. Σε ολόκληρο το Δήμο της Αθήνας και όχι μόνο σε ένα κεντρικό σημείο που, μάλιστα, να πούμε ότι ειδικά στην Πανεπιστημίου είχε τα πιο φαρδιά πεζοδρόμια που υπάρχουν στην Αθήνα σε προηγούμενη ανάπλαση της Πανεπιστημίου, όταν μπήκανε και τα κάγκελα. Τώρα, μιας και το λέτε αυτό, επιτρέψτε μου, έλεγα και εγώ χθες ότι το πρόβλημα στην Πανεπιστημίου δεν είναι τα πεζοδρόμια, είναι μεγάλα τα πεζοδρόμια. Βεβαίως, είναι τα μεγαλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι αν επιχειρήσεις και έχει ήλιο να την ανέβεις και να την κατέβεις, είναι σίγουρο θα πάθεις ηλίαση, δεν έχει ένα πράσινο φύλλο. Ναι, πράσινο έχει εκεί που είναι τώρα τα πεζοδρόμια. Στα επόμενα πεζοδρόμια που θέλουν, στο επόμενο πεζόδρομο που υποτίθεται θα κατασκευαστεί, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Οι αλλαγές αυτές που έχουν γίνει καθάρισαν το κέντρο και άλλες περιοχές από παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες. Πάρτε παράδειγμα το Ψηρή, το οποίο είχε την δραστηριότητα της ένδυσης και της υπόδησης σε μεγάλο βαθμό. Όταν έγιναν οι πεζοδρομήσεις και το κλείσιμο των δρόμων και τη δυσκολία που υπήρχε να γίνει η πρόσβαση σε προϊόντα και κόσμο, αυτομάτως άλλαξε χρήση και έγινε ένα τραπεζομαγαζότοπος. Σήμερα με την κρίση τα μισά μαγαζιά από αυτά έχουν κλείσει και το Ψηρή είναι μια περιοχή που καμία σχέση δεν είχε με την αλλαγή που είχε γίνει τότε. Το ίδιο γίνεται και στο Γκάζι, το ίδιο γίνεται και στο Θησίο και σε άλλες περιοχές όπου γίνανε διάφορες τέτοιου είδους παρεμβάσεις, οι οποίες όμως ήταν αποκομμένες από τη γενικότερη χρήση της πόλης. Με αυτή την έννοια λοιπόν το κέντρο και με τις προηγούμενες παρεμβάσεις αναδείχθηκε σε έναν εμπορικό δρόμο, κυρίως η Ερμού, που να θυμίσουμε τότε ότι είχε προς το κάτω μέρος είχε πολλά μαγαζιά παραδοσιακών εμπορικών χρήσεων, οι οποίες εκαθαρίστηκαν όλες και άνοιξαν τεράστια ξενοδοχεία και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, οι οποίες φυσικά ευημερούν και γίνεται και με το νέο σχέδιο. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε το κέντρο σαν ένα προαύλιο μεγαλοξενοδόχων και διεθνών αλυσίδων εμπορίου. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός της Αθήνας. Ήδη έχουν σταματήσει να γίνονται απαλωτριώσεις, γιατί πολλά χρήματα θα μεταφερθούν σε αυτό το έργο, το οποίο η ρίστο εν παρόδο θα κοστίσει 50 εκατομμύρια όταν ολοκληρωθεί. Όταν το πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου είναι 4 εκατομμύρια, μαζί με την μισθοδοσία,
δηλαδή ένα ελάχιστο πρόγραμμα, που σημαίνει ότι 15 χρόνια αυτό το πρόγραμμα των 50 εκατομμυρίων θέλει 15 χρόνια για να πιάσει το πρόγραμμα των επενδύσεων και των έργων του Πρασίνου στην Αθήνα. Πείτε μου κάτι, επειδή αναφερόμαστε τώρα στο οικονομικό σκέλος αυτής της ιστορίας, ένα ζήτημα το οποίο έχει αναδειχθεί από τη Λαϊκή Συσπήρωση και από τον επικεφαλής της, τον κύριο Σοφιανό, και από εσάς και από τους εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αυτά τα 50 εκατομμύρια, όπως εξειδικεύονται, αν θέλετε, καμιά φορά και με έναν μπιπεράτο τρόπο, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αστικό εξοπλισμό, με τα φυτά, με τα παγκάκια, με τα 5-700 ευρώ κτλ. Αυτό τι καταρχάς εσείς το καταψηφίσατε αυτό και στην Οικονομική Επιτροπή. Εμείς καταψηφίσαμε το προσωρινό πρόγραμμα για να γίνει το πιλωτικό πρόγραμμα της Αθήνας στα 2 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα των 50 εκατομμυρίων δεν έχει έρθει, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν θα μείνουν εκεί τα έργα όπως είναι σήμερα, με σηματοδοτήσεις, με γραμμοσκιάσεις κλπ. Θα γίνει κανονική εξκαφή, καινούργιοι τάπητες, θα αλλάξουν τα πάντα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Βλέπω εδώ λοιπόν ότι γίνεται λόγος καταρχάς ότι όλα αυτά γίνονται και για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ναι. Πώς συνδέεται τώρα? Η Δημοτική Αρχή έθεσε το θέμα ότι να αυξηθεί ο δημόσιος χώρος στην Αθήνα για να αποφεύγει το συνωστισμός και να μην έρχονται οι κάτοικοι, να μην μετακινούνται οι κάτοικοι στο κέντρο της Αθήνας με τα γιόταχή τους. Την ίδια στιγμή βέβαια η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, εκείνες τις μέρες έλεγε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται να παίρνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι υπάρχει συνωστισμός, και να κατεβαίνει ο κόσμος στις δουλειές του με τα γιοταχή του. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των δύο φορέων, του Δήμου και της κυβέρνησης, και φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ότι οι αλλαγές αυτές, που είναι αλλαγές μεγάλης διάρκειας σε χρόνο, δεν είναι εύκολα ανατρέψιμες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το έργο της Ομόνοιας που τελείωσε τώρα, η προηγούμενη φάση της Ομόνοιας, όπως είχε γίνει, είχε γίνει πάλι και αυτή με έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ο οποίος τότε αυτός επικράτησε και είχε πάρει και βραβείο. Όλοι μετά από λίγο λοιπόν καιρό έβριζαν για αυτό το κατάντημα της Ομόνοιας. Πέρασαν για να αλλάξει αυτή η μορφή της Ομόνοιας, και μάλιστα μεταφέρθηκε τότε και ο δρομέας, αν θυμάστε, από την Ομόνοια και πήγε στο Χίλτον απέναντι στο παρκάκι. Έκανε 20 χρόνια για να ξαναλλάξει η Ομόνοια και να διορθωθούν τα κακώς κείμενα που υπήρχαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια τέτοια μαζική παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας, που θα χρειαζόταν σε κανονικές συνθήκες πολύ χρόνο μελετών, διαβουλεύσεων, διότι εδώ υπάρχουν αντιδράσεις και από καταστηματάρχες, όπως είναι τα καταστηματάρχες της Αθηνάς και της Ερμού, από την Αθηνάς μέχρι την μέχρι το Θησίο, μέχρι την Αγίων Ασωμάτων, όπου εκεί, ξέρετε, υπάρχουν και καταστήματα που νοικιάζει ο Δήμος στο Δημοπρατήριο Αθηνών, όπου μεταφέρονται βαριά αντικείμενα, έπιπλα, εργαλεία κλπ, και οι οποίοι πληρώνουν στο Δήμο ενίκιο. Αυτοί όλοι λοιπόν θα αποκλειστούν από την εμπορική δραστηριότητα και θα αναγκαστούν να κλείσουν, όπως έκλεισε πριν 20 χρόνια και το Ψηρή. Η Δημοτική Αρχή, παρόλο στις επισημάνσεις αυτές, δεν έχει κάνει πίσω ούτε σε ένα σημείο. Επιμένει δηλαδή, παρόλες τις αντιδράσεις και σε επιστημονικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματιών και φορέων της πόλης, να προχωράει αυτό το έργο χωρίς να λαμβάνει υπόψη αυτές τις αντιδράσεις. Πείτε μου κάτι ακόμα και να κλείσουμε με αυτό. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση. Μιλήσαμε και εμείς χτες εδώ, ζαρντινιέρες 5.000, άλλες ζαρντινιέρες 4.000, καλοπιστικές δαμασκηνιές 600 ευρώ, παγκάκια με ζαρντινιέρες 5.700. Δεν ξέρω πώς γίνονται τα δημόσια έργα. Εσείς θα έχετε μια εμπειρία και από την παρουσία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και είστε μάλλον και οι πιο κατάλληλοι να μιλήσετε, δεδομένου ότι εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση αναδείξατε αυτό το θέμα. Είναι συνήθεις τιμές αυτές? Κοιτάξτε. Ή να το πω διαφορετικά. Ναι. Αυτά τα οποία προγραμματίζονται να γίνουν με αυτού του είδους τις τιμές είναι αναγκαία για την Αθήνα? Αυτό θέλω να πω, ότι ακόμα και αν οι τιμές ήταν πολύ μη χαμηλότερες, αυτά είναι έργα τα οποία έχουν προσωρινό χαρακτήρα και δεν μπορείς να διαθέτεις πόρους τη στιγμή που υπάρχουν
πολλαπλά προβλήματα στην Αθήνα. Να πούμε μόνο ότι τα τελευταία 6 χρόνια με το ατύχημα της παιδικής χαράς στο Ελληνικό και με την νομοθεσία για πιστοποίηση των παιδικών χαρών στην Αθήνα, που είναι χώρος δημόσιος και θα συντελούσε στο να αποκεντρώνεται ο κόσμος, έχουν κλείσει 100 παιδικές χαρές στην Αθήνα και έχουν πιστοποιηθεί σε 6 χρόνια 32. Λοιπόν, όταν έχεις μια τέτοια κατάσταση, όταν καινούργιες απαλλοντρώσεις δεν γίνονται, όταν παιδικές χαρές έχουν κλείσει, όταν παιδικοί σταθμοί κλείνουν, όταν το 20% των σχολείων είναι πριν από το 1960 και χρειάζονται άμεση νέα κτίρια και υπάρχουν έλλειψη πόρων για όλα αυτά, εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό βρίσκεται σε αντίθεση με αυτό που λέμε εμείς ανάγκες του εργαζόμενου λαού, των λαϊκών στρωμάτων στην Αθήνα, και οι προτεραιότητες για μας είναι τελείως διαφορετικές. Κύριε Λάμπρου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.